Σε Κινέζους πολίτες ανήκουν σύμφωνα με τη Βρετανική αστυνομία οι 39 σωροί που βρέθηκαν μέσα σε φορτηγό ψυγείο στο Έσεξ νωρίς το πρωί της Τετάρτης. 8 από τα θύματα είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, ανάμεσά τους και ένας έφηβος. Το πρωί της Πέμπτης η αστυνομία διεξήγαγε ευνίδιες έρευνες σε 3 ιδιοκτησίες στη Βόρεια Ιρλανδία σε μια προσπάθεια να διαλευκάνει το μακάβριο περιστατικό. Από το βήμα του Κοινοβουλίου, η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Πρίτι Πατέλ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για τη θλιβερή υπόθεση και ανακοίνωσε ότι όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται στενά στις έρευνες. Ο 25χρονος Βόρειο-Ιρλανδός οδηγός εξακολουθεί να κρατείται και να ανακρίνεται. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν υπό ποιες συνθήκες τα θύματα μπήκαν στο φορτηγό και ποια οργανωμένα κυκλώματα κρύβονται πίσω από την εγκληματική ενέργεια. Το κουβάρι της υπόθεσης αφορά πολλές χώρες, καθώς το φορτηγό ανήκει σε βόρειο-ιρλανδική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ το τρέιλερ είχε καταφάσει από το Βέλγιο. Οι βελγικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το ψυγείο βρισκόταν στη χώρα, όχι όμως και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμεινε εκεί.